Ο ένας λέει ο γκουρού του έρωτα, η άλλη λέει ο γιατρός. Ο Dr. Love, όπως το είπε ο Λάμπρος Αρνούτογλου, Dr. Love Άκης. Πάμε να δούμε λοιπόν μια έρευνα η οποία αποκάλυψε 5 στοιχεία που κάνουν μια σχέση ευτυχισμένη. Γιατί εμείς δουλεύουμε για το καλό σας, δεν δουλεύουμε έτσι. Εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα. Στη ζωή δεν υπάρχουν κανόνες που να υπαγορεύουν τι θα χαρίσει την ευτυχία σε ένα ζευγάρι. Όμως η επιστήμη προσπαθεί μέσω ερευνών να εντοπίσει ποια είναι τα κοινά σημεία που εμφανίζουν τα ζευγάρια που δηλώνουν άκρως ευτυχισμένα και τα απορίσματα των μελετητών είναι άκρως ενδιαφέροντα. Μία από τις μεγαλύτερες έρευνες που έχουν γίνει ποτέ για θέματα σχέσεων εξέτασε 5.000 ανθρώπους σε σχέσεις ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικής τάξης επί 2 χρόνια. Αυτή η έρευνα λοιπόν βρήκε 5 κοινά στοιχεία σε όλες τις ευτυχισμένες σχέσεις. Νούμερο 1. Αν είστε παντρεμένοι, μην κάνετε παιδιά. Και αν έχετε παιδιά, μην παντρευτείτε. Μία γυναίκα, λέει η έρευνα, που έχει κάνει παιδιά, είναι πιο ευτυχισμένη από μία γυναίκα που δεν έχει παιδιά και δεν έχει παντρευτεί. Όμως, όσον αφορά στις σχέσεις, τα παιδιά φαίνεται ότι δεν φέρουν ισορροπία στο ζευγάρι. Σύμφωνα με την έρευνα, τα παντρεμένα ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά έχουν πιο ικανοποιητική σχέση, ενώ οι γονείς που δεν είναι παντρεμένοι είναι πιο ευτυχισμένοι από αυτούς που ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας. Συνεπώς, ο γάμος σκοτώνει την ευτυχία σε κάποιες περιπτώσεις. Από την άλλη, άμα δεν έχετε παιδιά, μπορεί να είστε και πιο ευτυχισμένοι. Τα απορίσματα δικά σας. Εσείς κάνετε ό,τι λέει η καρδιά σας. Νούμερο 2. Η εκτίμηση και η ευγνωμοσύνη. Αμέ, υπάρχουν και αυτά, άσχετα να τα έχουμε ξεχάσει στις μέρες μας. Οι άνθρωποι που λένε ευχαριστώ στους συντρόφους τους συχνά έχουν πιο ευτυχισμένες σχέσεις. Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, όμως τονώνει τόσο την εκτίμηση όσο και την ευγνωμοσύνη ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Γιατί αν δεν εκτιμάς τον άλλον, τότε τι είσαι μαζί του? Αν δεν υπάρχει ευγνωμοσύνη ανάμεσά σας, γιατί είστε μαζί? Δεν υπάρχει κανένας λόγος, εκτός από τον έρωτα, εντάξει. Ο έρωτας κάποια στιγμή φεύγει, μετατρέπεται σε αγάπη. Αν δεν μετατραπεί σε αγάπη, φύγαμε. Αντίο, να είμαστε καλά, πάμε και του χρόνου. Νούμερο 3. Τα κοπλιμέντα. Αμέ, αμέ, αμέ. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες χάνουν μέσα στη σχέση την αυτοπεποίθησή τους και αναζητούν περισσότερο την επιβεβαίωση από τον σύντροφό τους. Και να σας πω και κάτι, η επιβεβαίωση πρέπει να δοθεί από τον ή την σύντροφο. Γιατί άμα δεν την δώσεις εσύ την επιβεβαίωση, θα πάει να τη βρει αλλού. Και μετά θα πεις, γιατί πήγες να τη βρεις αλλού την επιβεβαίωση? Αυτά είναι τα λάθη που κάνουμε. Ένα ζευγάρι λοιπόν που ανταλλάσσει συχνά κοπλιμέντα είναι πιο ευτυχισμένο και πιο ικανοποιημένο από τη σχέση του. Πείτε ένα κοπλιμέντο, ρε παιδί μου, αφήστε τον άλλο να νιώσει λίγο όμορφα μέσα στη σχέση. Τι είμαστε μαζί λοιπόν? Νούμερο 4. Οι ερωτικές εμπειρίες. Σύμφωνα με την έρευνα, οι άνθρωποι που είχαν κάποιες εμπειρίες σε μακροχρόνιες σχέσεις πριν από το γάμο ή την επόμενη σχέση είναι οι πιο ευτυχισμένοι, εφόσον ξέρουν τα ελαττώματά τους και έχουν μάθει από τα λάθη τους. Εντάξει, να σας πω κάτι, ανταλλαγή εμπειριών είναι μια σχέση. Μην τα βλέπετε λίγο έτσι απ' έξω, δείτε τα λίγο κανονικότατα. Ανταλλαγή εμπειριών, είτε συναισθηματικών εμπειριών, είτε ερωτικών εμπειριών. Τώρα, αν ο άλλος είχε 45 γυναίκες πριν από εσένα και εσύ είχες 2 άντρες πριν από αυτόν, εντάξει, κάπου πρέπει να βρείτε το ενδιάμεσο. Βέβαια και το αντίστροφο ισχύει, να τα λέμε κι αυτά. Νούμερο 5. Η ηλικία. Οι άντρες που δήλωσαν πιο ευτυχισμένοι στις σχέσεις τους ήταν είτε νεαροί είτε πολύ μεγάλοι. Οι άντρες μέσης ηλικίας δήλωσαν λιγότερο ικανοποιημένοι. Τι συμβαίνει με τη μέση ηλικία, γιατί δεν ικανοποιείστε με τίποτα? Εξηγήστε μας λίγο, γιατί ξέρετε κάτι, στη μέση ηλικία, θα σας πω εγώ τώρα τι γίνεται. Στην μέση ηλικία είναι η νέα επανάσταση, η ηλικία της νέας επανάστασης. Σου λέει, δεν έζησα πριν από χρόνια κάποια πράγματα, θα τα ζήσω τώρα. Δεν με νοιάζει κανένας άλλος εκτός από τον εαυτό μου. Γενικότερα μην είστε παρτάκηδες. Όσο για τις γυναίκες, φαίνεται ότι είναι πιο ευτυχισμένες στη σχέση τους όταν είναι κάτω από 34 χρονών. Φυσικά, γιατί από τα 34 και μετά έχετε παντρευτεί, έχετε κάνει 2 παιδιά και ξεχάσετε τι σημαίνει ευτυχία και αγάπη και έρωτας. Άντε τώρα, μην αρχίζω να σας πιάσω κι εσάς. Συνεπώς, τι έχουμε? Αρχίστε να είστε κανονικοί άνθρωποι. Μην είστε μουρτζούφλιδες. Μην κοιτάτε μόνο τον εαυτό σας και μην κοιτάτε μόνο το παρελθόν. Κοιτάξτε και το τώρα και πώς θα συνδυαστεί με το πριν. Πείτε ένα καλό λόγο, ρε παιδί μου. Ξυπνήστε το πρωί και ας μην είναι η άλλη ή ο άλλος όμορφος. Πες τι ωραίος, τι ωραία που είσαι.
Ρίξτε ένα κοπλιμέντο, δώστε τον άλλον ένα χαμόγελο για να ξεκινήσει την ημέρα του. Μην είστε ακόμα εσύ κοιμάσαι δίπλα μου. Γιατί είστε μαζί άμα συμβαίνουν αυτά, δηλαδή πραγματικά. Και επειδή ξέρω για αυτό που είπαμε στο τέλος για την ηλικία ότι θα μας την πείτε λίγο, γιατί ας πούμε υπάρχουν και σχέσεις με διαφορά ηλικίας. Η ηλικία είναι μόνο αριθμή, παιδιά. Απλώς κάποια στιγμή κοιτάτε λίγο τα γενέθλιά σας και καταλαβαίνετε ότι έχετε φτάσει 35-40 και επειδή δεν κάνετε την επανάστασή σας στα 18, θέλετε να την κάνετε εκείνη τη στιγμή. Δεκτό, κάντε τη, αλλά μην αφήνετε τους άλλους και αρχίζετε και σπέρνετε πτώματα από πίσω σας. Μην κάνετε σαν την κατάνα του Χατόρι του Χάντζο που δεν έχει αφήσει άνθρωπο για άνθρωπο, δεν έχει αφήσει σκάλπ για σκάλπ. Γιατί έτσι γίνονται και οι καρδιές, τι φιλοσοφικό ήταν αυτό. Γιατί σαν το σκάλπ μπορεί να γίνει και η καρδιά και θα αρχίσετε να σφάζετε και μετά θα πληγώνετε κόσμο. Και θα είστε ο άνθρωπος ο οποίος πληγώνει, γιατί. Γιατί πληγωθήκατε εσείς στο παρελθόν. Με έπιασε το φιλοσοφικό μου τώρα. Το ερωτικό φιλοσοφικό. Γι' αυτό άλλωστε με φωνάζουν και Dr. Love.